Εγώ θέλω να πω το εξής. Καλά, καταρχήν. Μια κουβέντα να μιλήσω για κουβέντα. Μία κουβέντα. Όσο αφορά το φορολογικό σύστημα, θα αλλάξει άμεσα. Στην ουσία ο φορολογικό νόμο. Εδώ παλεύουν τρία χρόνια να φτιάξουν κάτι και δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Γίνεται ακόμα χειρότερα. 80 φορολογικού νόμου έχουν κάνει. Ναι. Και κάθε φορά είναι. Μήπως είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα το ίδιο ή δεν θέλουν. Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχει ολόκληρη η χώρα είναι ένα σαφές, σταθερό και θα έλεγα κοινωνικού και αποτελεσματικού χαρακτήρα φορολογικό σύστημα. Ναι, κύριε Βίτσα, ξέρετε, δεν είναι πρακτικά, δεν είναι. Άρα τεχνικά, είναι δεν είναι εύκολο να γίνει. Είναι έτοιμο και ξέρετε, μαγικό ραβδί. Το είχαμε παρουσιάσει. Δεν υπάρχει θέμα. Το είχαμε παρουσιάσει. Θα τα κάνει όλα σε 10 μέρες. Το είχαμε παρουσιάσει αυτό το φορολογικό εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Δεύτερον, τα ζητήματα το έχουν παρουσιάσει. Μπείτε στη σελίδα siriza.gr. Είναι όπως αυτό το πρόγραμμα που έχω για τα αγροτικά, κύριε Βίτσα. Ναι, λοιπόν, μου το έδωσε η συνάδελφός. Δεν λέτε τίποτα σε αυτά. Δεν λέτε τίποτα. Στο siriza.gr, κύριε Τζαμτζή, θα μπείτε. Τίποτα δεν λέτε. Θα χτυπήσετε οικονομική πολιτική και θα δείτε την πρότασή μας. Και προσπαθώ να βρω τις προτάσεις σας, αλλά κάντε μια προσπάθεια. Κάντε, αυτό μην σας... είναι για κάντε μία προσπάθεια να μην σας πνίγει το δίκιο. Όχι καθόλου. Ή η γνώμη. Σας ρωτώ αυτό. Μάλιστα. Είναι το πρόγραμμα σας. Μισό λεπτάκι και θα σας πω. Δεύτερο. Γιατί αυτό μου δώσει συνάδελφος. Όσο αφορά τα ζητήματα που αφορούν τα ζητήματα της υγείας, το θέμα πρόσβασης υπηρεσίας υγείας για όλους είναι κεντρικό ζήτημα άμεσου χαρακτήρα. Εντάξει. Κύριε Βίτσα, συγχωρέστε με, γιατί θα κάνουμε διάλειμμα. Συγχωρέστε με. Η βασική δεν είναι δηλαδή 8 χρόνια. Για να τα κωδικοποιήσουμε. 8 χρόνια θες για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας πλήρως και τα μεγάλα μία... σχέδια και τα λοιπά. Πραγματικά είναι και κοστοβόρα, το πόσο όλα τα ένα λεπτό. Συγχωρέστε με. Για να το κωδικοποιήσουμε, να πάμε σε διάλειμμα γιατί θα συνεχίσουμε. Σε μία, σε κάτι μέρες σαν και αυτές τώρα που πλακώνονται με την Τρόικα. Ή κάνουν ότι πλακώνονται. Εγώ να πω και αυτή την εκδοχή. Yeah, αν θέλουμε 8 δις ή 13 δις ή 20 δις ή 9 δις για την στήριξη των τραπεζών, το να λέτε ότι θα κάνω συσάχτια στα χρέη, ας πούμε, θα πρέπει να συνοδεύει και θα πει ότι τα 10 δισεκατομμύρια που θα προκύψουν ως διαφορά θα τα βρούμε από εκεί. Ή θα κάνουμε αυτό. Εάν υποθέσουμε ότι λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια του ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι, και το θέλει η Τρόικα. Ναι, ναι. Καταρχήν αυτή είναι η θεωρία των ισοδυνάμων. Έτσι δεν είναι καθόλου. Αυτό σας λένε οι αντιπαλοί σας. Και έχει να κάνει με την Τρόικα, για την Τρόικα να απολογηθούν αυτό που λέτε ανέφικτα μέτρα. Ότι προβάλλεται ναι. Ανέφικτα μέτρα. Για την Τρόικα, βεβαίως. Είδατε που σας απαντώ, βεβαίως. Και ο υπουργοί της χώρας δεν θα συζητάνε με υπαλλήλους. Λοιπόν, εσείς κρατήστε τους εδώ, απολογηθείτε για αυτά. Κύριε Βίτσα, δεν μπορεί να απολογηθείτε στον κόσμο, κύριε Δαμτζή. Να ξέρετε το εξής. Με ένα ρετρό ρεφρέν δεν θα τα βγάλετε. Άλλα λέτε εσείς. Δεν θα τα βγάλετε. Λοιπόν, αποφασίστε τελικά. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, όσο αφορά. Εσείς δηλαδή θα πείτε φύγετε υπάλληλοι και θα μιλάμε μόνο σε ανώτατο επίπεδο. Λέμε λοιπόν. Όπως θα παραμείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών. Θέλουν να λένε ιστορίες. Θα τα πείτε, θα τα πείτε. Αφήστε το να μιλήσει. Μία ερώτηση του έκανα και έχετε πέσει να το φάτε. Μα δεν μιλήσαμε και καθόλου τόση ώρα εδώ πέρα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Υπάρχει η εξής δυσκολία. Υπάρχει η εξής δυσκολία. Επειδή ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο μεταξύ μας. Μιλήστε με τις ώρες για να δούμε τι θα καταλάβει ο κόσμος αυτά. Λέω λοιπόν ότι αυτές οι διαδικασίες και άμεσα θα γίνουν και η θεωρία των ισοδυνάμων δεν ισχύει. Πρέπει να βρεθούν τα λεφτά. Πρέπει να βρεθούν τα λεφτά. Πώς θα βρεθούν τα λεφτά, εμείς έχουμε μιλήσει για 7 χρηματοδοτικές πηγές. Ο ένας είναι το φορολογικό σύστημα. Το δεύτερο που είναι βέβαια και το άρα νούμερο. Ισχύει η θεωρία των ισοδυνάμων. Το χτύπημα της διαφθοράς και της διαβλωμής. Σε ποιο πολιτικό, δηλαδή όταν λέμε πού θα βρεθούν τα λεφτά, η πρώτη ερώτηση είναι γιατί, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά, αν είναι να τα κάνουμε να τα δώσουμε στους αυτούς τους δανειστές μας. Ναι. Κοιτάξτε και. Η κυβέρνηση την οποία υποστηρίζετε βρίσκει τα λεφτά από δύο βασικές πηγές. Το ένα είναι περικοπές και υπερφορολόγηση και το δεύτερο η επαιτία οποιασδήποτε ελεημοσύνης από την κυρία Μέρκελ. Εμείς λέμε για 7. Ακόμα και σε επίπεδο αριθμού θα την κάνουμε. Από πού θα τα βρείτε. Λοιπόν, εντάξει, διάλειμμα και θα μιλήσουμε μετά.